μας δηλαδή. Τους επιλέγουμε εμείς. Πολύ ωραία είναι η ώρα να τους ρωτήσεις. Τι έκανες στη ζωή σου? Έχεις βρεθεί μία μέρα χωρίς ένα λεπτό στην τσέπη, χωρίς ένα ευρώ? Έχεις βρεθεί ένα μήνα να είσαι άνεργος? Έχεις βρεθεί ένα μήνα να εργάζεσαι κάτω από δύσκολες συνθήκες και να μην αμείβεσαι? Διότι ακούω και το παρατηρώ αυτό. Είναι πολλοί οι οποίοι περιφέρονται. Πολύ ωραία. Χρειάζεται επαφή, χρειάζεται επικοινωνία, χρειάζεται όλα. Πρέπει να ξέρουμε πού στοχεύουμε. Λοιπόν, ο στόχος ο δικός σας θα πρέπει να είναι ένας. Θα πρέπει να είναι να μας ξεψαχνίσετε. Να το πω έτσι, απλά. Να δείτε τελικά αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν αύριο το πρωί στη Βουλή μέσα να δώσουν αγώνες και μάχες για να κρατήσουν τα αιτήματα αυτά ψηλά και να μπορέσουν να τα διεκπαιρεώσουν. Και πώς είναι δυνατόν ένας αγρότης να εξυπηρετηθεί από έναν ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει γεωργία και κτηνοτροφία? Θα σου πω ότι ναι, όλοι άγονται και χαϊδεύουν. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί. Ξέρετε, είμαστε από τα λίγα κοινοβούλια που δεν έχουμε αγρότη βάση. Δεν έχουμε εκπρόσωπο. Άλλο τι λες. Εγώ μιλάω επί της ουσίας. Χρήστο δεν υπάρχει. Το λέω σε σένα γιατί ξέρω πως είσαι. Γιώργο, Ανδρέα, Δημήτρη, Φωτεινή, που είστε αγρότες. Και έρχεται το Πασό και θέλω να μου επιτρέψετε και να μου δώσετε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε. Γιατί ακούω διάφορα για ένα. Το φτάσαμε σε ένα σημείο, το ΔΕΗ μας, το ΔΕΗ μας είναι απαξιωμένο σήμερα. Μιλάμε για ένα απαξιωμένο. Αυτό που ήταν εκεί δηλαδή το τόπο σήμερα είναι το απαξιωμένο. Και περνάμε όλοι προεκλογικά, βγαίνουμε τις φωτογραφίες μας, πολύ καλά κάνουμε. Πώς θα θέλουμε αυτόν τον χώρο? Θα πρέπει να διαμορφώσουμε τη μία πρόταση. Και εγώ θα έλεγα να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του νομού, συνεργαζόμενες με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έρχεται ο Πασόκ και προτείνει αγροτικά πανεπιστήμια.